Λοιπόν, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο παταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ευδέκια σκύρωσον εμήν και καθάρισον εμάς από πάσης ασκήδος και σώσον αγαθές και σκητάσεις ημών. Αμήν. Είναι περίπου τρεις ημέρες, δύο, που γιορτάσαμε τη μνήμη ενός πολύ μεγάλου Αγίου, του Αγίου Αμβροσίου, του Επισκόπου των Μεδιολάνων. Ρωμαίος την καταγωγή ήταν. Γεννήθηκε Ρωμαίος, Γερμανός, γιατί γεννήθηκε στα Τρέβυρα. Τότε ήταν στη Ρώμη όλα αυτά. Της Γερμανίας ή σημερινό Τριέρ. Έτσι έχει το όνομα. Γερμανός λοιπόν, θα πούμε στην καταγωγή, αλλά τότε δέσποζε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Είχε υψηλό αξίωμα ο Άγιος Αμβρόσιος, ο επίσκοπος Μεδιολάνων. Τον είχε διορίσει ο Αυτοκράτορας έπαρχο, διοικητή. Αλλά πριν φτάσουμε να πούμε γι' αυτό και τα υπόλοιπα, η περίοδος για την οποία συζητάμε υπήρξε μία πολύ ταραγμένη από θρησκευτικής απόψεως περίοδος. Ταραγμένη, εκκλησιαστικός. Και γιατί τότε ο Μέγας Αιρεσιάρχης, εισαγωγικά το Μέγας, είχε κατορθώσει και την εύκολη διάδοση βέβαια της αίρεσης να διαδώσει τη διδασκαλία του και σε πρόσωπα που είχαν υψηλές κρατικές και εκκλησιαστικές θέσεις. Σε τέτοια εποχή ταραγμένη εκκλησιαστικά γεννήθηκε ο Άγιος Αμβρόσιος. Ήταν ακόμη, λέει ο βιογράφος του, όταν γεννήθηκε, βρέφος. Και ένας σμήνος από μέλισσες, βεβαίως, δεν μιλάμε για μέλισσες αυτές που κυκλοφορούν και φτιάχνουν το μέλι, το κοινό που χρησιμοποιούμε στη ζωή μας, αλλά προφανώς πρόκειται για μέλισσες ουράνιες, γιατί λέει εισήρθαν στο στόμα του και ήταν πρόδειλο ολοφάνερο ότι έγινε ένας μεγαλύτερος ρήτορας της εποχής εκείνης. Ρήτορας. Έσταζε μέλι από το στόμα του. Ο Άγιος Αμβρόσιος. Ήταν σημάδι που ο ουρανός έδειξε για τον Άγιο Αμβρόσιο τι επρόκειτο να προσφέρει στο μέλλον μέσα στην Εκκλησία. Φρόντισε η μάνα του που τον ανέθρεψε, γιατί ο πατέρας του πέθανε όταν ήταν πολύ νέος, μικρός δηλαδή, να του δώσει και ήθος χριστιανικό, αλλά και μόρφωση κοσμική.
Μην ξεχνάμε ότι γνώρισε η Εκκλησία μας δόξα μεγάλη, πολύ μεγάλη δόξα, και από άνδρες με τεράστια μόρφωση, αλλά και από ήθος χριστιανικό και αγιοσύνη. Και από αρετές πολλές. Από αρετές πολλές. Που το πρωτεύοντα ρόλο τον έπαιζαν πάντοτε και το παίζουν οι αρετές, η αγιοσύνη του ανδρός. Δεν φτάνει μόνο να είμαστε με μία αλφα μόρφωση. Γιατί όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, η μόρφωση ανεβάζει τον εγωισμό. Απλά και μόνο η μόρφωση. Εγώ είμαι, εγώ γνωρίζω, εγώ είμαι επιστήμονας. Έτσι οι επιστήμονες κοινώς λαλούν. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, η γνώση φύση φουσκώνει και μόνο η αγάπη αγκαλιάζει και οικοδομεί τον άνθρωπο. Η αγάπη αγκαλιάζει. Αυτά τα δέθηκε τα δύο. Και γνώση και αγάπη. Ο Άγιος Αμβρόσιος. Όταν τελείωσε τις σπουδές του ο Άγιος Αμβρόσιος, τότε ο αυτοκράτορας ο Βαλεντινιάνος τον διόρισε διοικητή επαρχίας. Τον διόρισε διοικητή επαρχίας. Με το όνομα Λιγουρία Εμιλία. Με το όνομα Λιγουρία Εμιλία. Που είχε πρωτεύουσα τα τότε Μεδιόλανα. Τώρα Μιλάνο. Τότε Μεδιόλανα, τώρα Μιλάνο. Διορίστε λοιπόν διοικητής. Ο έπαρχος πρόβος τότε που τον διορίστηκε διοικητής είπε να διοικείς σαν επίσκοπος. Μάλλον παρά σαν δικαστής. Επαναλαμβάνω μια φορά, ο έπαρχος πρόβος του είπε όταν διορίστηκε διοικητής να διοικείς σαν επίσκοπος μάλλον παρά σαν δικαστής. Λαϊκός άκουσε αυτή την ρίση και σημειώνει εδώ ο συναξαριστής, ο βιογράφος, ότι αυτός ο λόγος δεν λέχθηκε από μυαλό που λειτουργούσε απλώς λογικά, αλλά τη στιγμή εκείνη το κίνησε η Θεία Πρόνοια, η οποία του ενέπνευσε το λόγο αυτό προφητικά, ότι κάποτε θα γίνει κάποια στιγμή επίσκοπος. Το σαν επίσκοπος διορίζεσαι, δεν λέγεται αν διορίζεσαι διοικητής, σε να έχει πολιτική θέση. Ήταν νομικός νομίζω. Ναι, νομική είχε σπουδάσει. Νομική, νομική. Λοιπόν, αποδείχθηκε λοιπόν η ρίση του επάρχου πρόβου προφητική. Είχε ήδη γίνει όταν ανέλαβε ως διοικητής η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Για να δώσω μερικά στοιχεία πάνω σε αυτό. Το 325 ζούσε ο Άριος, ο Αρχιερεσιάρχης, ο οποίος δίδασκε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι Υιός του Θεού. Όχι, είναι Υιός του Θεού, έκανα λάθος εγώ, είναι Υιός του Θεού, όχι Θεός, αλλά άνθρωπος. Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος,
δίδασκε ότι είναι άνθρωπος, δεν είναι Θεός. Αυτό διδάσκουν σήμερα οι χιλιάστε. Είναι παιδιά τέκνα του Αρίου. Γιατί άμα καταργήσουμε τη θεότητα του Κυρίου, πάβει να είναι Θεός, καταργείται η Ορθοδοξία από τη μέση, σβήνουν όλα από τη, και παίρνουν στην άκρη. Και κάνει ένας από εκεί πέρα ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Συνήθε λοιπόν η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος και αποφάσισε, διατύπωσε τα πρώτα 5 άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως. Ανάμεσα στα οποία αναφέρεται ότι ο Υιός είναι ομοούσιος το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Είναι ομοούσιος στην ουσία με τον Πατέρα ίδιος. Δεν διαφέρει σε τίποτα. Με βάση του οποίου έγιναν όλα από τον Υιό, δια του οποίου Υιού, που είναι ομοούσιος του Πατέρα, έγιναν όλα, ουρανός και γη και τα πάντα. Άρα Θεός ο Πατέρας, Θεός ο Υιός, Θεός και το Άγιο Πνεύμα. Η αίρεση του Αρίου λοιπόν είχε διαδοθεί σε πολλά σημεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και η Εκκλησία κειμενόταν, κλειδονιζόταν κατά έναν τρόπο. Γι' αυτό και έγινε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Στο Μιλάνο, στα Μεδιόλανα, όπως είπαμε, μετά το θάνατο του Αριανού Επισκόπου Αυξεντίου, έγινε, λέει, συνέλευση στο καθεδρικό ναό για να εκλεγεί νέος επίσκοπος. Έπρεπε να εκλεγεί νέος επίσκοπος. Πέθανε στο Μιλάνο. Ήταν, επαναλαμβάνω, έπαρχος ο Άγιος Αμβρόσιος, ο επίσκοπος. Όχι, ναι, ήταν πολιτικός διοικητής. Mm. Ναι. Έπρεπε λοιπόν να εκλεγεί καινούριος σε μια στιγμή κατά την οποία οι αντίπαλες παρατάξεις, αιρετικοί και ορθόδοξοι, ήσαν σε διαμάχη στο χειρότερο σημείο μάχης, διαμάχης. Σε στιγμή κατά την οποία δεν περίμενε κανείς και περιμένει να γίνει εκλογή, να έχουμε υπόψη μας ένα πράγμα, ότι δεν ίσχυε το καθεστώς εκλογής των επισκόπων που ισχύει σήμερα. Τότε ήταν ακόμη ο νόμος που βασίλευε του Κυρίου, θα λέγαμε κατά έναν τρόπο. Κάποια στιγμή λοιπόν φωνή ακούστηκε εξ ουρανού, ένα παιδάκι φώναξε σε στιγμές που έπρεπε να προταθεί να γίνει η πρόταση ποιος θα γίνει επίσκοπος, ακούστηκε ένα παιδάκι να φωνάζει «Επίσκοπος ο Αμβρόσιος», «Αμβρόσιουμ επίσκοπουμ» στα λατινικά. Και ένας ήχος τεράστιος κάλυψε όλη την περιοχή του εκεί πέρα που ήσαν συγκεντρωμένοι και φώναξαν και οι μεν και οι δε και οι αιρετικοί και οι ορθόδοξοι «Αμβρόσιουμ επίσκοπο». Περίμεναν δηλαδή οι αιρετικοί να πάρει το μέρος τους κατά έναν τρόπο και εξέλεξαν τον Άγιο Αμβρόσιμο επίσκοπο. Όμως ο Άγιος, που ήταν πολίτης ακόμη και αβάφτιστος, και αβάφτιστος όπως είπε, και το πρότεινε αυτό, ότι είναι, εγώ ακόμα είμαι κατηχούμενος, είπε, κατηχούμενος, το λέω για τους άλλους, σήμαινε την τότε εποχή, τον 4ο αιώνα, γινόταν διδασκαλία σε εκείνους που είχαν άγνοια Χριστού για να γνωρίσουν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είχαν πρόθεση όμως να γίνουν χριστιανοί. Είχαν πρόθεση να γίνουν χριστιανοί. Ανάλαβε, πες το, τι είσαι. Στα 33 τους όπως ναι, ήταν ο Χριστός. Ναι. Είχε μια συνήθεια τότε να βαφτίζεται 33 χρονών. Ναι. Γι' αυτό δεν είχε βαφτιστεί ακόμα. Ναι. Λοιπόν,
Τότε ο Άγιος Αμβρόσιος ήταν ούτε βαπτισμένος, απλώς διδασκόταν τι πρέπει να πιστέψει για να βαπτιστεί να γίνει χριστιανός. Άρα δεν ήταν και χριστιανός. Και αυτό το πρόβαλε σαν μια πραγματική δικαιολογία ότι εγώ είμαι κατηχούμενος και αδύνατο να αναλάβω αυτό το πράγμα τη στιγμή που είμαι αβάπτιστος. Εδώ, αν ζούσαμε στα σημερινά χρόνια, δεν θα υπήρχε μια τέτοια δικαιολογία. Άρδιν, αμέσως θα δεχόμαστε το αξίωμα και θα τρέχαμε να λάβουμε τη θέση. Λοιπόν, όμως θεώρησε ο Άγιος την πίεση που του έκανε κλήρος και λαός. Κλήρος και λαός. Και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Ότι ήτανε βουλή Θεού να μην αρνηθεί σε καμιά περίπτωση ακριβώς αυτή τη βουλή του Θεού και δέχθηκε να γίνει επίσκοπος. Όντως βαπτίστηκε, όντως έγινε επίσκοπος και ανάλαβε, λέει, αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά στο έργο που ο Κύριος τον επέλεξε. Θέλω να κάνω μία στάση μικρή, να πω το εξής, ότι η Εκκλησία του Χριστού μας από τότε που την ίδρυσε ο Κύριος και πριν ακόμη, γιατί ο Κύριος είναι κεφάλι της Εκκλησίας, δεν σταμάτησε να έχει διωγμούς. Και ο Κύριος διώχτηκε, δεν είναι έτσι? Όταν τον παραλαμβάνει, όταν γεννιέται στη σπηλιά υπό συνθήκες εξευτελιστικές ένας Θεός, δεν μπορούμε να συλλάβουμε αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει γεννιέσαι σε μια σπηλιά που έχει μέσα κοπρίας? Εσύ ο δημιουργός του κόσμου. Δεν συλλαμβάνονται αυτά με την ανθρώπινη διάνοια. Σε καμία απολύτως περίπτωση. Δεύτερον, διώκεται από τον Ηρώδη να συλληφθεί, να φορευτεί. Υπό διωγμό βρίσκεται ο αρχηγός της Εκκλησίας και καταβεί στην Αίγυπτο. Κατά την πορεία της δασκαλίας του έχει το αντίπαλο ρεύμα απέναντί του, τους γραμματείς και φαρισαίους, την άρχουσα τάξη των Εβραίων, η άρχουσα τάξη πολιτικών και εκκλησιαστικών ήταν αντίπαλή του. Σταυρώνεται και θανατώνεται αυτός που είδησε τον άνθρωπο, που πείσε τον άνθρωπο. Και να μην λεπτολογώ, η πορεία της Εκκλησίας του έως σήμερα δεν έχει σταματήσει να είναι υποδιωγμών. Πάντα είναι υποδιωγμών. Τώρα, προσωπικά και εμείς αν θέλουμε να το συλλάβουμε στο μυαλό μας, να το καταλάβουμε, αν θέλουμε να έχουμε ζωή συνειδητή, χριστιανική, δεν πρέπει να είμαστε έξω από αυτό το πνεύμα του πονηρού που στρέφεται εναντίον του Χριστού και των οπαδών του. Αν θέλουμε να έχουμε, αν θέλουμε να είμαστε μισή-μισή και στο κρύο και στο ζεστό, δεν θα καταλάβουμε τίποτα από αυτά που συζητάμε τώρα. Αμέσως ο Άγιος Αμβρόσιος ό,τι είχε από εγκόσμια αγαθά, το αξίωμα που ήταν έπαρχος, το απέθεσε στου άρχοντα τα χέρια. Εγώ λέω στο αξίωμα μου το μεγάλο που έχω, για χαρά, δεν με τέρπει. Τα υπάρχοντά του τα πήρε και τα μοίρασε και ό,τι του απέμενε από ακίνητα αγαθά τα παρέθεσε στις εκκλησίες το έργο, στις εκκλησίες το έργο. Κράτησε μόνο τον εαυτό του και την πίστη του για να πορευθεί στο έργο που είχε. Κράτησε μόνο τον εαυτό του και την πίστη του. Είχε μια αδερφή που της έδωσε περιουσία και αυτήνες. Είχε μια αδερφή.
Είχε βέβαια, δεν και λέει, Αμβρόσιο, Μαρκελίνα και Σάτυρο. Έγινε μοναχήματα. Τρία αδέρφια είχε. Αλλά δύο. Ναι, αδέρφη ξέρω. Ο ίδιος, η Μαρκελίνα και το Σάτυρο. Άφησε και βεβαίως άφηνε και σε αυτήν. Αλλά αυτός δεν κράτησε απολύτως τίποτα. Τίποτα απολύτως. Σωστά. Πολύ σωστά. Μάλιστα. Ως επίσκοπος, διήνυε τη νύχτα πλην ολίγης, πολύ ολίγης ώρας, περνούσε προσευχή, μελέτη γραφών, πατέρων, όλη νύχτα. Εκτός, επαναλαμβάνω, από ελάχιστες στιγμές ή ώρα που ήθελε για να λίγο να ανακουφίσει τον εαυτό του, να μην πεθάνει ο παϊμνία. Πάντοτε ήταν υπό την καθοδήγηση των γραφών και των πατέρων. Ποτέ χωρίς τις γραφές. Επιτρέψτε μου να κάνω μια παρένθεση. Αυτό ίσως να μην συγκινεί το σύγχρονο χριστιανικό κόσμο που είπα τώρα, που θα έπρεπε να το ανάβει φωτιά μέσα του, πνευματική. Ίσως το έχω πει και το έχετε ακούσει, θα το επαναλάβω. Ήμουνα στην έδρα του σχολείου, έκανα θρησκευτικά και μια μαθήτρια που ήταν ετερόδοξη, μουσουλμάνα, το έχω πει, το λέω όμως χρειάζεται να το πω, γιατί λέει ο Κύριος, θα το πω σε απλή ομιλουμένη γλώσσα, θα μας δικάσουν την ημέρα της κρίσεως εμάς τους χριστιανούς οι ετερόδοξοι, αυτοί που δεν είναι ορθόδοξοι, γιατί αυτοί έχουν και επιμέλεια, σε επιμέλεια που θα πρέπει να το έχουμε εμείς, ολοκληρωμένη, άρτια, γύρω από αυτό που πιστεύουν και εργατικότητα. Και το εξηγώ με το παράδειγμα που θα ακούσετε. Όπως έκανα το μάθημα μέσα, μου σηκώνει το χέρι μουσουλμάνα, 14 χρόνο κοριτσάκι ήτανε, «Κύριε, να σας πω κάτι, να πεις». Παρατηρώ τους συμμαθητάς μου που πηγαίνουν κατηχητικό σχολείο, όταν βγαίνουν από την αίθουσα του κατηχητικού, κάτι βιβλιαράκια που τους δίνουν, τα κάνουν τάκ τάκ και τα σχίζουν και εικόνες, εικονάκια. Εγώ λέει, Κύριε, πάω έως 4 φορές την εβδομάδα στην Αθήνα, εκεί που μας διδάσκουν τι πρέπει να πιστεύουμε εμείς οι μουσουλμάνοι, και τα σέβομαι με πολύ μεγάλη, με πολύ μεγάλο σεβασμό τα προσέχονται. Εδώ λέει, δεν σέβονται, λέει, χριστιανοί, τα παιδιά. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι εμείς έχουμε θησαυρό που δεν τον υπολογίζουμε. Αυτοί που δεν έχουν θησαυρό, που άμα καθίσετε να δείτε τι λέει ο Μωάμεθ, θα φρίξετε. Το σέβονται όσο δεν παίρνει άλλο. Και αυτό λέει ο Κύριος, θα δικάσουν εσάς, όχι εγώ, αυτοί που δεν πιστεύουν σε μένα και έχουν επιμέλεια, έχουν μελέτη, έχουν και εργατικότητα. Γιατί έχουν πόλεμο από τον διάβολο αυτοί. Δεν άκουσα. Έχουν πόλεμο από τον διάβολο αυτοί. Κάθε ένα πόλεμο. Αυτοί είναι ψέματα. Να ακούει ψέματα η θρησκεία του, ψευτικά όλα. Και αυτά που του στάζει είναι υλικά. Υλικό παράδεισο, σιγά του δύσκολο. Το δύσκολο είναι να ακολουθήσει την αλήθεια και να έχει αντίπαλο τον διάβολο. Όχι αυτά που κάνουν αυτοί. Λοιπόν, θέλει κάποιος αδελφός, εγώ άκουσα τον αγαπητό, τον Νίκο, άμα θέλει αδελφός να απαντήσει, έχει το λόγο. Απαντήστε σας, παρακαλώ. Θα έρθει, λέει ο Κύριος, τη Δευτέρα Παρουσία, η Βασίλισσα Σαββά από την Ανατολή, ιδωλάτρησα. Και θα σας δικάσει τη Δευτέρα Παρουσία. Γιατί? Γιατί τώρα, αυτή τη στιγμή, εγώ ο ίδιος ο Θεός που σας διδάσκω, δεν με προσέχετε και δεν με ακούτε.
Δεν σημαίνει ότι έχουν αντίπαλο τον διάβολο αυτοί, δεν τον έχουν αντίπαλο τον διάβολο. Σύμφωνοι έως εκεί. Αλλά εμείς που τον έχουμε, που έχουμε τον Κύριο τόση δύναμη και δεν τον χρησιμοποιούμε. Εδώ ήθελα να σταματήσω εγώ. Έχουμε το φως, λέει, ήρθε το φως, λέει. Το βλέπετε το φως και δεν απορθεί το φως. Εκεί στέκω και δεν στέκω που έχεις δίκιο σε αυτό το πράγμα. Σίγουρα, λέει, γέροντα, γιατί σε ένα μακαριστό γέροντα, ρωτάει ένα πνευματικό παιδί, γιατί ο τάδε άνθρωπος που πάει στους αιρετικούς, ούτε με γυναίκες πάει, ούτε καπνίζει, ούτε πίνει ποτά, ούτε φωνάζει, ούτε βλαστημάει, ούτε τίποτα. Τον βλέπεις και είναι, και η απάντηση είναι αυτό που πες εσύ, ότι δεν τον ενοχλεί ο διάβολος, τον έχει δεμένο καλά και λέει γιατί να τον πειράξω, είναι και χαζός ο διάβολος, δισεκατομμύρια χρόνια έτσι η πλάτη του. Δεν είναι εναντίον. Καθόλου. Καθόλου. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Είπαμε ότι ο Άγιος αποκατηχούμενος, δηλαδή όταν διδασκόταν για να μάθει το πιστεύω του ως χριστιανός ορθόδοξος, αποκατηχούμενος έδειξε ζωντάνια και επιμέλεια και όχι μόνο αυτό, εργατικότητα, αγρυπνία, μελέτη πατέρων και γραφής. Εκεί στάθηκα και είπα αυτό που είπα προηγουμένως. Αν δηλαδή πάρουμε να κοιτάξουμε πόσο μελετάει ο αιρετικός και πόσο μελετάμε εμείς, θα δούμε ότι πάμε πολύ πίσω στο έργο αυτό. Αν δούμε πόσο τρέχουν αυτοί, έστω και πληρωμένοι, και εμείς πληρωνόμαστε και ακριβώς γι' αυτό, από άλλης πλευράς. Αλλά δεν ανοίγουν στόμα να μιλήσουμε στον αδερφό μας. Να του πούμε, βρε, τόσα χρόνια ζεις έτσι πως ζεις, τι κάνεις. Χρέος έχουμε με βάση τον Άγιο και με βάση τη δική μας ιδιότητα ως χριστιανοί να μην στεκόμαστε μόνο στον εκκλησιασμό της μιας φοράς την εβδομάδα και στο ένα Ευαγγέλιο που ακούμε την εβδομάδα ή και δύο, αλλά κατά την πορεία της εβδομάδας τουλάχιστον 20 λεπτά, 10 λεπτά να μελετάμε τις γραφές. Τουλάχιστον είπα, τουλάχιστον. Λοιπόν, αλλά εκτός αυτού είχε δίπλα του ο Άγιος Αμβρόσιος και τον οδηγό και τον καθοδηγητή. Καθοδηγητή. Που σημαίνει, έχω τον γεροντά μου, τον πνευματικό μου, που θα με συμβουλέψει τι πώς θα πορευθώ, αλλά και τη γραφή που δεν μπορώ μόνος με να την ερμηνεύσω, ορισμένα σημεία ή πολλά ή λίγα, να αποτανθώ σε εκείνο που γνωρίζει με βάση τις πράξεις της ζωής που κάνει πάνω στη γραφή, να μου εξηγήσει τη γραφή. Μην ξεχνάμε, το έχουμε πει και άλλη φορά, ο Απόστολος Παύλος που πήρε τον ουρανό μέσα του, το Άγιο Πνεύμα από τον Κύριο, τον Κύριο τον ίδιο, γιατί φώναζε, ζω το Χριστό μέσα μου, είναι μέσα μου ο Χριστός. Με αυτόν κινιέμαι, με αυτόν περπατάω, με αυτόν αναπνέω. Α, πώς θα έκανε το μεγάλο θαύμα, ολόκληρη μικρά Ασία και Ελλάδα. Το μεγάλο θαύμα, ξέρετε τι σήμερα η ιδωλατρία την εποχή εκείνη. Σαν αρνιά πηγαίνανε τα παιδιά, τα σφάζανε στα είδωλα. Δεν υπήρχε σεβασμός στη γυναίκα, στο παιδί. Ο άνθρωπος γενικά ήταν πράγμα, ένα αντικείμενο αγοραπολισίας, εκατομμύρια δούλοι. Ποιος άλλαξε, τολμούσε να αλλάξει αυτό το σύστημα της δουλείας εποχής εκείνης. Το φώναζε ο Απόστολος Παύλος. Δεν υπάρχει για τον Χριστό άνδρας, γυναίκα, ελεύθερος, δούλος, όλοι είμαστε ένα. Να το πεις αυτό το πράγμα, αμέσως έπαιρνες
εξιτήριο για την άλλη ζωή. Το έκανε ο Απόστολος Παύλος αυτό. Αυτός ο Απόστολος, λοιπόν, το λέω και το πράγμα, είχε καθοδηγητή όταν ήταν να μάθει το πιστεύω του. Έπεσε ο κεραυνός από ψηλά, η λάμψη, όταν πήγε να συλλάβει τους χριστιανούς, τον τυφλώνει και του λέγει, για να μπορούσε ο Κύριος να του πει, αυτή τη στιγμή που σου παρουσιάζομαι και σου λέω ότι το έργο που κάνεις να κυνηγάς τους χριστιανούς είναι σαν να χτυπάς κλωτσές στα καρφιά με γυμνά πόδια, μπορούσε τη στιγμή εκείνη να του πει ο Κύριος, πάρε και αυτό που είναι να πιστέψεις τώρα αυτή τη στιγμή στην καρδιά σου και αγωνίσαι από εδώ και πέρα για μένα. Δεν του είπε εκείνο το πράγμα, αλλά του είπε, θα πας στη Δαμασκό, θα βρεις τον Ανανία, θα σε μάθει αυτός τι πρέπει να πιστεύεις. Που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει δίπλα μας εκείνος που θα μας καθοδηγεί. Και θα είναι άνθρωπος. Μπορεί να το κάνει και ο Κύριος, δεν το κάνει. Θέλει τους ομοίους με εμάς. Μην ξεχνάμε ότι για να μας σώσει ο Κύριος, μπορούσε σαν Θεός που ήταν ψηλά να μην κατέβει στη γη να γίνει άνθρωπος. Καθόλου. Αλλά από ψηλά να μας αλλάξει τα μυαλά. Θέλει με βάση να κάνει, έγινε άνθρωπος, να πάρει μέρος στη δική μας τη ζωή, να πονέσει. Έλεγαμε τον αδερφό προηγουμένως, έχει προβλήματα, έχω προβλήματα, αλλά δεν σε καταλαβαίνω, μου λέει. Ξέρω μόνο τα δικά μου προβλήματα, είσαι έτσι Βασίλη. Έτσι. Άμα δεν μπεις τα προβλήματα τα αλουνού, δεν το καταλάβεις ποτέ. Ο Κύριος μπήκε στα προβλήματά μας μέσα. Στη ζωή μας κατά ένα τρόπο. Όλοι οι Άγιοι έμπαιναν στα προβλήματα του αλουνού, στα δικά τους. Και ο Άγιος Αμβρόσιος μπήκε στα προβλήματα των άλλων. Γι' αυτό είναι Άγιος. Έτσι δηλαδή να κάθεται σε γερμένα στην καρέκλα να διαβάζει το Ευαγγέλιο, να κάνει προσευχή και να λέει είμαι χριστιανός, είναι μακριά από το πνεύμα του Χριστού. Πρέπει να πούμε στα προβλήματα του αλουνού. Και όταν ακόμα δεν μπορούμε να του δώσουμε υλικά, θα πονέσουμε πνευματικά. Θα γονατίσουμε να πούμε Κύριε, άκουσε με, ο άλλος πεινάει, πονάει, η Ελλάδα υποφέρει. Και μου έκανε εντύπωση εχθές, έφυγα βράδυ, δεν πάμε να προσκυνήσουμε ένα σεβατάπιο. Και πήγαμε 5 άτομα, 6 πόσο είμαστε, με αυτή την παγωνιά που έκανε, ουρά τα αυτοκίνητα από κάτω μέχρι πάνω. Το βράδυ. Ω σεβατάπιο. Στο Λουτράκι. Στο Λουτράκι. Πω, λέω Παναγία μου, με τέτοια παγωνιά που σημαίνει ότι ο κόσμος δεν είναι όπως εμείς νομίζουμε ότι ο κόσμος ξέχασε τον Θεό του. Τι να καταλήξω. Μου θύμισε χθες η περίπτωση αυτή τον προφήτη Ηλία που είπε, μα Κύριε έχω μείνει στο Θεό, είπε ο προφήτης Ηλίας, μόνο εγώ έχω μείνει. Δεν υπάρχει κανείς που να σε πιστεύει. Και το απαντάει ο Θεός και του λέει, 14.000 είναι που με πιστεύουν. Εσύ δεν τους βλέπεις. Και εμείς λέμε, δεν υπάρχουν. Θα κάνει το θαύμα ο Θεός. Έχει τους ανθρώπους του για να αλλάξει η Ελλαδίτσα μας να γίνει αλλιώτικη. Έτσι, μέσω του Θεού θα γίνει. Όχι με τις ανθρώπινες δυνάμεις. Λοιπόν, την εποχή του Αγίου Αμβροσίου έγινε μία στάση στη Θεσσαλονίκη. Το λέω στάση εννοώ το επανάσταση από το λαό για εναντίον του αυτοκράτορα. Και αυτοκράτορα ήταν ο Μέγας Θεοδόσιος. Στέλνει λοιπόν και δίνει διταγή στους αξιωματικούς να καταστήλουν τη στάση, να την πνίξουν στο αίμα όμως. Και σφάξανε τότε 14.000, αν δεν καταλήγουν. 7 ήταν, διπλασίασα. Τους είπαν 3.000 να σκοτώσουν, αλλά αυτοί βρήκαν ευκαιρία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάντως το νούμερο δεν έχει σημασία, να, αν το ξεχνάμε, 7-7. Το θέμα είναι ότι την τότε εποχή και οι αυτοκράτορες ήσαν ζωντανά μέλη της Εκκλησίας. Ζωντανά μέλη της Εκκλησίας. Όχι να εκδίδουν διαταγές από ψηλά, επαναμέρως. Έκανε το εγχείρημα αυτό ο αυτοκράτορας και θέλησε να πάει να εκκλησιαστεί στην εκκλησία που ήταν επίσκοπος στα Μεδιόλωνα ο Άγιος Αμβρόσιος. Το μαθαίνει και του στέκει μπροστά στην πόρτα και του λέει «Στοπ, μέσα δεν έχεις δικαίωμα να μπεις», του λέει.
έσφαξες σαν αρνιά ανθρώπους, του λέει. Θα δηλώσει μετάνοια στον κόσμο μπροστά, θα κλάψει σαν, για τα εγκλήματα που έκανες και μετά θα μπει στην εκκλησία μέσα, του λέει. Έλα. Μάλλον τότε έμπαιναν μέσα από ό,τι είχα διαβάσει εγώ, μέσα στο ιερό. Μέσα στο ιερό. Για περίμενε το λίγο. Όταν κοινωνούσαν. Ναι, όταν κοινωνούσαν. Δεν πήγε να κοινωνήσει. Λέει ο συναξαριστής παρακάτω ότι έδειξε μετάνοια. Όταν ήρθε λοιπόν η ώρα να κοινωνήσει, να πάει στο ιερό, ο αυτοκράτορας, τότε του είπε: όχι, θα πας έξω να κοινωνήσεις. Έκτοτε αυτοκράτορας δεν τόλμησε να μπει μέσα στο ιερό να κοινωνήσει. Αλλά ύψωνε ανάστημα ο επίσκοπος. Δεν είχε το αξίωμα για να κρύβεται πίσω από το αξίωμα, αλλά έλεγε: το αξίωμα είναι για αυτή τη δουλειά. Να ελέγξει αυτόν που κάνει τις παραβάσεις μεγάλες και βλέπει ολόκληρος ο λαός. Ασκούσε δημόσιο έλεγχο ο αυτοκράτορας, ο επίσκοπος. Να βρω αυτό. Διαβάζω πως το λέει εδώ ο βιογράφος. Μετά την στάση του αυτοκράτορα που σκόδασε τη Θεσσαλονίκη ένα σωρό ανθρώπους, η είδηση έφτασε στα Μεδιόλανα. Και όταν κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψής του στην Ιταλική Μεγαλόπολη παρουσιάστηκε ο Θεοδόσιος στην πύλη του Καθεδρικού Ναού για να παρακολουθεί στη Θεία Λειτουργία, ο Άγιος Ιεράρχης, όργανο του Θεού, δεν δίστασε να το απαγορεύσει την είσοδο και να τον αφορήσει. Του είπε: από εδώ και πέρα δεν έχεις δικαίωμα, ούτε χριστιανός, μακριά από την Εκκλησία. Να τον αφορήσει για περισσότερο από 8 μήνες. Σεβόμενος του κανόνας Εκκλησίας, ο ηγεμόνας, ο αυτοκράτορας, μπροστά στον οποίο έτρεμε η οικουμένη, αυτό σημαίνει ότι ήταν παγκόσμιος στην αποδό επαρχία, Κωνσταντινούπολη, Ρώμη, Αφρική, Αίγυπτο, τα περιέλαβαν αυτά. Μικρά Ασία, Ελλάδα, τα έπαιρνε όλα αυτά. Τα μέρη ήταν ένας, μονοκράτορας. Ήταν ο Γρατιανός στη Ρώμη. Λοιπόν, λέει, όχι, μιλάει για τον Θεοδόσιο, το Μέγα. Ήταν μοιρασμένοι αργότερα. Μέχρι τότε ήταν ενωμένη η αυτοκρατορία μέχρι τότε. Ο Θεοδόσιος τη μοίρασε στα παιδιά του. Λοιπόν, προχωράω. Να δούμε τι λέει εδώ. Επομένως τον αφόρησε ο Αμβρόσιος. Την ημέρα των Χριστουγέννων πήγε ξανά στο ναό. Έκανε δαφιαία μετάνοια μπροστά στα πόδια του Αγίου Αμβροσίου, ο αυτοκράτορας, μετάνοια δαφιαία, ποτίζοντας το δάπεδο με τα δάκρυά του και οικέτευσε να κριθεί εκ νέου άξιος της μεταλήψεως των Αγίων Μυστηρίων. Άφησέ με, σε παρακαλώ, δώσε μου την άφεση να κοινωνήσω, του λέει. Που αυτοκράτορας ήταν σπαθί, είχε στρατεύματα, είχε. Αυτό σημαίνει ότι το κεφάλι το είχε ανά πάσα στιγμή για κόψιμο ο αυτοκράτορας. Ο επίσκοπος. Τότε του είπε ο Άγιος Αμβρόσιος, στράφηκε προς το μέρος του και τον ταπείνωσε για δεύτερη φορά και του είπε ο Άγιος Αμβρόσιος: έξερθε και στάσου στην τάξη των λαϊκών, εκεί που στέκουν οι απλοί άνθρωποι, διότι οι αλουργείς είναι το βασιλικό ρούχο, το επίσημο βασιλικό ρούχο που φοράνε από έξω, ονομάζεται αλουργείς. Δεν χρήει ιερείς, δεν φτιάχνει ιερείς, του λέει, αλλά βασιλείς μόνο. Εδώ είναι, δεν είναι αλουργείς, αλλά είναι επίσκοπος με εντολή Κυρίου. Και ο αυτοκράτορας, δίχως να απαντήσει, ο Θεοδόσιος βγήκε και πήρε τη θέση μεταξύ των μετανοούντων,
Εκεί που στέκονταν αυτοί που είχαν αμαρτήσει δημόσια, εκεί στάθηκε και αυτός. Τόσο μεγάλος ήταν ο σεβασμός του για τον Άγιο. Ήταν επομένως στεναρός, αποφασιστικός. Τον ενδιέφερε κυρίως να αφήσει τύπο και υπογραμμό τον εαυτό του στους πιστούς. Αυτή την εντολή έχει ο επίσκοπος, ο ιερέας, και στη συνέχεια, επειδή και εμείς είμαστε παιδιά του Ιησού Χριστού, να είμαστε σε εκείνους που μας βλέπουν τύπος και υπογραμμός. Γι' αυτό και έκανε, μετέστρεψε ανθρώπους από την απιστία τους στο δρόμο του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο Άγιος Αμβρόσιος. Να γνωρίζουμε ένα πράγμα. Δεν πάσχει ο Χριστός. Εμείς πάσχουμε και ο κόσμος είναι στη θέση που είναι. Αν θέλει ο Χριστός τους μεταστρέφει. Αλλά και τώρα ακόμα που περνάμε την κρίση τη μεγάλη, αυτή και θα πάει ακόμα δεν ξέρω μέχρι πότε, αν συμβαίνει κρίση, να γνωρίζουμε ένα πράγμα. Δεν οφείλεται στην οικονομία των μεγάλων που έχουν τα πολλά λεφτά. Τόσα χρόνια δεν είχαν λεφτά και δεν μιλάγανε. Όχι. Φρόντισαν με βάση το δόγμα Kissinger. Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια είναι, ήμουν ακόμα εκπαιδευτικός, τώρα έχω φύγει από την εκπαίδευση 12 χρόνια. Βάλα 5-6 ακόμα που είχα διαβάσει ένα περιοδικό, ότι για να μπορέσουμε να υποτάξουμε τον ελληνικό λαό, να το κάνουμε όπως θέλει και να μην μιλάει καθόλου, έγραφε, το είχα διαβάσει εγώ, πρέπει να το αφαιρέσουμε αυτό που έχει μέσα του, το πιστεύω του, την ορθόδοξη συνείδησή του. Άμα του το πάρουμε, δεν θα μιλάει καθόλου μετά. Κατάφεραν λοιπόν, μας δώσαν χρήματα, μας πότισαν, πάρτε, και μιλάμε με τη γλώσσα του χρήματος και μέχρι τώρα μιλάμε και θα μιλάμε, και όχι με τη γλώσσα του Χριστού. Μας αφαίρεσαν όλα τα άλλα, χρήμα, γυναίκες, υλικά αγαθά, φάρτε. Τώρα μας τα πήραν και εκείνα, αφού μας πήρανε προηγουμένως αυτό που έχουμε εδώ μέσα. Και μας κάνουν τι θέλουν. Όταν πια θα έχουμε συνειδητοποιήσει καλά, πολύ καλά, τι είναι αυτό που είχαμε και το αγκαλιάσουμε εκ νέου και πούμε αυτό που είπαν οι Άγιοι Θρησπέδες μέσα στο καμίνι, Κύριε, αμαρτήσαμε, έλα, σαν λαός, αν το καταφέρουμε οι περισσότεροι, αν το κάνουμε αυτό, θα αλλάξει ο κόσμος. Θα πάει πάλι το πράγμα εκεί που βρισκόταν. Θα μπει στην κανονική του πορεία. Τα μάτια του κόσμου βλέπουν με τα μάτια του χρήματος, με τα μάτια της ύλης. Τα μάτια του Θεού βλέπουν αλλιώς. Είναι άλλα τα μάτια. Γιατί λέει ο πατέρ Παΐς στο βιβλίο του, θα επανέλθει η Ελλάδα. Για να το λέει, ξέρει τι λέει και το είχε πει εδώ και 25 χρόνια θα φτάσουμε εδώ που είμαστε. Και είναι και γραμμένο. Στην πνευματική αφύπνιση, το δεύτερο τόμο από τα βιβλία του Παϊσίου, γράφει μέσα ότι, επαναλαμβάνω, πριν 25 χρόνια γραμμένο, γράφει εκεί ότι η Ελλάδα θα φτάσει σε έσχατο κατάντημα, αλλά θα το βγάλει ο Θεός από το κατάντημα. Ένα από τα πιο εκλεκτά αναστήματα της εποχής εκείνης, του Αγίου Αυροσίου, ήταν ο Άγιος Αυγουστίνος, μαθητής του Αγίου Αμβροσίου του Επισκόπου, μαθητής. Αυτός είχε κιόλας πιστεύσει σε κάποια αίρεση, αλλά τον απέσπασε ο Άγιος Αμβρόσιος. Και όχι μόνο σε αίρεση, αλλά είχε πέσει και σαν ηθικότητα ο Άγιος Αυγουστίνος. Προ Χριστού βέβαια, εδώ προ Χριστού εννοώ πριν γνωρίσει τον Χριστό. Η μάνα του Ορθόδοξη, ο γιος της ήταν, είχε όλα τα κακά επάνω και έκλαιγε η μάνα και προσευχόταν για το παιδί. Μέρα νύχτα και έλεγε ο Άγιος Αμβρόσιος, μη στεναχωριέσαι μάνα, γιατί θα έρθει η ώρα που θα γυρίσει το παιδί σου. Τα κλάματα που κάνεις τα βλέπει από ψηλά, αυτά θα το γυρίσουν το παιδί. Θα έρθει εδώ που είσαι εσύ. Και κάποια μέρα λοιπόν η μάνα είδε, στο όνειρό της ο γιος της περπατούσε η μάνα πάνω σε ένα ξύλο
σε γέφυρα και από πίσω ακολουθείς ο γιος. Και λέει, αυτό το ξύλο που περπατούσες ήταν ο στενός δρόμος του Κυρίου. Εκεί θα περπατήσει και ο γιος. Και μετεστράφει ο Άγιος Αυγουστίνος με τη βοήθεια του Επισκόπου Αμβροσίου. Γιατί ήταν μαθητής του. Και έγινε και ο Άγιος Αυγουστίνος Επίσκοπος Ιππόνος στην Ιταλία. Επίσκοπος Ιππόνος. Ήταν μεγάλα αναστήματα οι Άγιοι μας και είχαν παγκόσμια ακτινοβολία την εποχή εκείνη. Παγκόσμια ακτινοβολία. Ήσαν αυτό που ζούσε ο Απόστολος Παύλος, οι μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Δεν είχαν τίποτα από υλικά αγαθά και όμως τα είχαν όλα. Συζητούσα με ένα πρόσωπο πολύ πνευματικό και Άγιο και έλεγα αυτό το έργο που έχετε κάνει εδώ πέρα που το έχω ζήσει από κοντά από μηδέν είχατε εδώ πέρα εδώ που βρισκόσαστε και βλέπω σήμερα ένα έργο τεράστιο δεν είναι θαύμα, ναι μου λέει θαύμα μου είπε, το έχει στήσει ο Κύριος για να μην έχουμε εγωισμό εμείς το στήσει ο Κύριος. Έτσι είναι τα έργα του Θεού. Αν είναι οι άνθρωποι αφοσιωμένοι στο έργο του, ο Θεός προχωρεί το έργο που γίνεται. Και όχι εμείς. Χάρης στον Άγιο Αυρόσιο, η βασίλισσα των Μαρκομάνων, ένας γερμανικός λαός αυτός, όλος ο λαός με τη βασίλισσα βαφτίστηκε και γίνανε χριστιανοί. Όλος. Με την δράση του Αγίου Αυροσίου. Χωρίς να φάω περισσότερο χρόνο, θα ήθελα να προσθέσω κάτι ακόμα και να τελειώσω. Έγραψε σπουδαία βιβλία ο Άγιος. Αφού ήταν ρήτορας, ήταν σοφός, ο αστυνομικός, αλλά και Άγιος, με βουτυγμένο το μυαλό του μέσα στο Άγιο Πνεύμα. Βουτυγμένο μέσα στο Άγιο Πνεύμα του Αγίου Αυροσίου το μυαλό. Έγραψε σπουδαίους ύμνους λειτουργικούς της λειτουργίας ο Άγιος Αυροσίος που προορίζονταν να ψάρονται στην εκκλησία μας για αιώνες ακούγονταν μες στην εκκλησία οι ύμνοι αυτοί. Και αποτελούσαν ή θησαυρό στη Δυτική Εκκλησία της Ιταλίας. Σαν Άγιος, ο Άγιος Αυρόσιος στην Εκκλησία μας είναι ένα άστρο από τα μεγάλα άστρα, αφού ήλιος είναι ο Χριστός. Αστέρια μεγάλα που φωτίζουν το στερέωμα μετά τον Χριστό, είναι οι Άγιοι μας και θα είναι οι Άγιοι μας. Οι Άγιοι μας ήταν, είναι και θα είναι οι προστάτες μας. Ο Κύριος είναι αυτός που κατευθύνει την στρατευόμενη Εκκλησία, δηλαδή εμάς εδώ στη γη είμαστε η Εκκλησία που έχουμε σκοπό, είπε ο αδελφός από εκεί, εμείς πολεμάμε, λέει, έχουμε αντίπαλο. Το είπε προηγουμένως. Και ο αντίπαλος μας είναι ο διάβολος και τα όργανα του. Και τα όργανα του. Όλοι οι αιρετικοί, ακόμα και ο κόσμος που ζει με το κοσμικό του πνεύμα. Και με τις διαταγές που δίνει ο πειρασμός με βάση τα κοσμικά πρόσωπα. Αυτοί είναι οι αντίπαλοι μας. Αλλά εμείς έχουμε πνευματικούς καθοδηγητάς που στον αγώνα του Χριστού και τη ζωή τους έδωσαν για να στηριχθεί το οικοδόμημα που λέγεται Εκκλησία. Θα αναφέρω και τούτο και τελειώνω. Ειρηνικά πέθανε ο Γιος Αυρόσιος. Δεν του πήραν το κεφάλι του. Αλλά πέθανε εν ειρήνη όπως πεθαίνουν ειρηνικά οι άνθρωποι. Της εκκλησίας στο χώρο υπάρχουν αυτοί που εκοιμήθησαν ειρήνη και αυτοί που κοιμηθήκανε μετά από σφαγή, μετά από μαρτύριο. Αυτοί που παρέδωσαν το πνεύμα τους μετά από μαρτύριο
ξεπερνούν οι γραμμένοι στα βιβλία που υπάρχουν τα 11 εκατομμύρια. 11 εκατομμύρια πήγαν μέρες που αυτοκράτορας έβαζε τους στρατιώτες και με τα σπαθιά έπαιρνα τα κεφάλια σαν δανειά. 2.000, 3.000, 10.000 δισμύριοι λέει στην Ασία μέσα, χριστιανούς. Το ερώτημα είναι, μα δεν είναι ένας αυτοί που θυσίασαν στο όνομα του Χριστού τη ζωή τους, δεν είναι δύο, δεν είναι δέκα, δεν είναι εκατό. Την ημέρα είναι χιλιάδες και ανά τους αιώνες στη Ρωσία, ποιος ξέρει πόσοι φύγανε με τους Μπολσεβίκους τα τελευταία χρόνια στα κάτεργα, στη Σιβηρία, δεξιά και αριστερά, που δεν είναι γραμμένοι, δεν είναι φανεροί. Επαναλαμβάνω, εκατομμύρια έχουν φύγει θυσιασμένοι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και το ερώτημα είναι, για ένα ψέμα όλοι αυτοί θυσιαστήκανε? Όλοι τρελοί ήσαν. Όλοι τρελοί. Και μέχρι σήμερα τρελοί είναι. Ή αν έρθουμε κοντινότερα, πώς αφήνει ο νέος 18 ετών τους πειρασμούς της ζωής. Ο νέος. Τα αγαθά που έχει ζωή. Τις ομορφιές της ζωής. Και πάει και κλείνει σε μια σπηλιά και προσεύχεται. Μπορείς να δεις εδώ, πας για δύο μέρες, τρεις και λέει να γυρίσω πίσω. Όσοι πήγανε και εγκλωβίζονται στο όρος μέσα, αισθάνονται μια έρξη να θέλουν να γυρίσουν πίσω. Μα αυτοί κάθονται μια ζωή ολόκληρη στο όρος. Και έχουμε παραδείγματα για αυτοκολοπή ακόμα, ανθρώπων που πήγανε, Δαλάι Λάμα, πήγανε σε μάγους για να γίνουν μάγοι και τα αρέστα, κάποια στιγμή τους αρπάζει το χέρι του Θεού, εδώ, κάτσε εδώ στο όρος. Αυτά είναι ανερμήνευτα με την ανθρώπινη λογική. Δεν τα ερμηνεύει η λογική, τα ερμηνεύει μόνο η Θεία Λογική, η Λογική του Χριστού. Μόνο λέει με το χέρι του Χριστού πάει εκεί πέρα. Αλλιώς δεν γίνεται, και επαναλαμβάνω, απόδειξη τρανή της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού είναι τα εκατομμύρια των μαρτύρων που έφυγαν λέγοντας πάρτε μας το κεφάλι, εμείς πιστεύουμε, προσδοκούμε Ανάσταση Χριστού και ζωή του μέλλοντος αιώνας. Αμήν. Ακούω, αν θέλετε να πείτε κάτι εσείς. Λέγεται Σταύρο κάτι, όποιος θέλει άλλος και θα κλείσουμε. Από εκεί παρέλειψα εγώ για τον Άγιο. Θυμάσαι κάτι? Καλά, ο Άγιος έκανε και πολλά άλλα βέβαια, αλλά... Α, θυμάσαι κάτι. Όταν που είπανε, τον διάσανε να γίνει επίσκοπος, βουλήθηκε να παραδείσει την εξουσία και να φύγει. Δυνατά να ακούμε όλοι, έτσι. Από την πύλη. Ναι, εντάξει. Από την πόλη. Ναι. Και έφυγε. Ναι. Αλλά ήταν θέλημα Θεού βέβαια να γίνει. Βάδιζε λέει μέρες ολόκληρες, ναι, και έστειλε ο αυτοκράτορας κόσμο να πάνε να τον βρούνε. Ναι. Αλλά δεν τον βρίσκανε. Αυτός έκανε βόλτες, έκανε μέρα. Σε μια στιγμή όλη νύχτα περπάταγε λέει και το βράδυ βρέθηκε πάλι στην πύλη. Στο ίδιο μέρος. Στην πύλη της πόλης. Μέσα δεν είπα εγώ. Και τον ευρήκανε ναι, ναι, ο κόσμος και τον πιάσαν και τον πήγαν ναι, στα φωτιά. Ναι, ναι, ναι. Και κατάλαβε λέει και αυτός τότε ότι είναι θέλημα Θεού, ας πούμε, να γίνει. Να γίνει επίσκοπος. Επίσκοπος και... Δεν αντιστάθηκε μετά. Ναι, σαν έφυγος λοιπόν έφυγε. Ναι, ναι. Αλλά βρέθηκε πάλι στο δύο μέρος. Για να γλιτώσει τη... Ναι. Δεν γίνει επίσκοπος. Μάλιστα. Το βρούσε τον εαυτό του ανάξιο. Και μία μέρα λέει έφυγε από τα Μεδιόλανα και πήγε για στη Ρώμη. Ναι. Για μια επίσκεψη. Ναι. Και κάποιος πλούσιος σε μία πόλη τον δέχτηκε το βράδυ για να τον φιλοξενήσει. Ναι. Και τη συνοδεία του. Διάκη, παπάδες που τον ακολουθούσαν. Και αυτό του έκανε λίγο πλουσιο πάροχο τραπέζι. Το ρώτησε ο Άγιος, του λέει πώς περνάς τη ζωή σου, πούμε, είσαι καλά. Δόξα τω Θεώ, λέει γέροντα, και με την ευχή σου πάω μια χαρά. Μου έρχονται όλα βολικά, έχω πλούτο, έχω υπηρέτες, έχω το... καμία θλίψη, καμία αυτό. Μόλις ακούει λέει ο Άγιος, λέει στη συνοδεία του, γρήγορα του λέει να φύγουμε. Μα του λένε γέροντα, είναι νύχτα ακόμα. Του λέει με το ζόρι, ας πούμε, τους έβαλε να σελώσουν τα άλογα που λέει, γιατί είχαν ημιώνους που λέει ναι, αυτά. Και άρον-άρον τους έβαλε και να φύγανε. Δεν περάσαν, λέει, ας πούμε, 2 χιλιόμετρα και πέφτει φωτιά από τον ουρανό και βούλιαξε το σπίτι του πλουσίου και κατέπιε και αυτόν και τα υπάρχοντά του και τους υπηρέτες τα πάντα. Μάλιστα. Και οι Άγιοι. Ο κόσμος τώρα σου λέει γέροντα, πώς το κατάλαβες?
Μα όταν βλέπω, λέει, και μου λέει ότι δεν έχει τίποτα και έχει τόσο πλούτο και δεν έχει πάρει καμία θλίψη στη ζωή του, τι να περιμένεις, λέει. Γιατί λέει ότι ο άνθρωπος, εάν δεν έχει, λέει, θλίψεις και στενοχωρία στη γη αυτή, δεν είναι με το Θεό. Δεν έχει καμία ελπίδα. Ναι. Μάλιστα. Άλλος αδερφός κάτι. Λοιπόν, επειδή ήταν ο Άγιος Αμβρόσιος από τα πρώτα αναστήματα και τον γιορτάσαμε προχθές ακριβώς, γι' αυτό και ασχοληθήκαμε σήμερα με τον Άγιο Αμβρόσιο. Την ευχή του να έχουμε, την άλλη Δευτέρα πάλι εδώ και μετά μάλλον όχι. Μετά του χρόνου. Άγιο Προφέρη, του ξέχασες. Την άλλη Δευτέρα εδώ και μετά του χρόνου. Λοιπόν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Θεός, Πάτε λοιπόν τη ουρανή, διαστήτω το όνομά σου, εκθέτω η βασιλεία σου, και δείτε το θέλημά σου, όσο στην ουρανό και από τη γη. Τον άρτο λοιπόν τον οποίου σου δώσει ημί σήμερα, και άφεση ημί τα οφειλήματα ημών, όσο και ημί αφήρμα τη οφειλέτα ημών, μη εισελέγγει ημά του θεσμού, αλλά ρίσκει ημά τα αποκοινωνία. Διευκόν και τον Αγίο Πατέρα λοιπόν, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέγχει και ζώσει ημά τη. Αμήν. Δευτέρα λοιπόν, 6 ώρα εδώ θα είμαστε. Καλή καλή. Θα το κάνουμε με το πόδι, δεν το ξεχνάω. Δεν το ξεχνάω. Θα κάσω έτσι μέσα στο υλικό. Δεν το πούμε, δεν το ξεχνάω. Γιατί είναι σύγχρονος Άγιος αυτός. Και ζωντανός. Θα ζούμε. Καλή σας νύχτα.